λεφτά. Μιλωνάς. Πού αλλού να πας? Πολύ καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στα Μυστικά των Γεύσεων. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να μαγειρέψετε μόνοι σας στο σπίτι σας ρολό κοτόπουλο με λευκή σάλτσα. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του μαγειρέματος. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ρολό κοτόπουλο με λευκή σάλτσα είναι τα εξής: φιλέτο κοτόπουλο, αλάτι, πιπέρι, καρύκευμα για φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, προσούτο, μουστάρδα, μαϊδανό, φρέσκο βούτυρο, τριμμένη παρμεζάνα, γάλα, αλεύρι, φέτες γκούντα, σκόρδο, ελαιόλαδο, αυγό και πανάρισμα για σνίτσελ. Αφού είδαμε στην οθόνη μας τα υλικά που θα χρειαστούμε, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το φιλέτο κοτόπουλο. Να παρασκευάσουμε ένα γρήγορο ρολό κοτόπουλο. Γι' αυτό θα χρειαστούμε φυσικά φιλέτο κοτόπουλο από την εταιρεία Pindus, που είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία, μην πω και η καλύτερη της Ελλάδος. Να ανοίξουμε λίγο το χώρο εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά υλικά σήμερα που θα χρειαστούμε. Οπότε να ανοίξουμε λίγο το χώρο και ο δικός μας χώρος είναι λίγο μικρός. Οπότε πάμε να φιλετάρουμε λίγο το ρολό, το φιλέτο μας. Όπως βλέπετε το ανοίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να γίνει και μεγάλο και να πάρει όσο γίνεται περισσότερα υλικά. Το βλέπετε. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο. Όπως βλέπετε έχουμε ανοίξει το φιλέτο κοτόπουλο. Είδατε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε και να γίνει αρκετά μεγάλο. Πάμε να ρίξουμε τώρα τα αλατοπίπερα. Το καρύκευμα αυτό που κάνουμε στο κροπολείο μας, που είναι με αφυδατωμένο καρότο μέσα, αφυδατωμένο δυόσμο, λίγο δεντρολίβανο, είναι ένα καρύκευμα που ταιριάζει πάρα πολύ στο κοτόπουλο και το έχουμε κάνει για το κοτόπουλο και για το χοιρινό. Τώρα, αφού έχουμε βάλει το αλατοπίπερο, ξεκινάμε τη διαδικασία με το γκούντα, με το προσούτο και με το καπνιστό μπέικον. Γκούντα. Προσούτο και καπνιστό μπέικον. Τώρα, πάμε να το τυλίξουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι πολύ καλά τυλιγμένο και να μην έχει κενά. Αυτός εδώ είναι ο τρόπος. Αυτό εντάξει, σίγουρα θα το βρείτε και εσείς μόνοι σας στο σπίτι σας. Τώρα, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πάμε και θα τα βάλουμε σε μία μεμβράνη, το καθένα ξεχωριστά. Θα το σφίξουμε, θα το αφήσουμε περίπου για μία ώρα στο ψυγείο. Για να μείνει σε αυτή εδώ τη μορφή το φιλέτο μας. Αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί μετά θα πάμε και θα μπει σε μια διαδικασία όπως κάνουμε το σνίτσελ. Θα το πανάρουμε με αλεύρι, αυγό και πανάρισμα για τα σνίτσελ. Οπότε, για να μην έχουμε το φόβο να μας ανοίξει και να χάσουμε το προϊόν στο τηγάνισμα, θα πρέπει να το τυλίξουμε έτσι, να το δέσουμε, να πάρει αυτή τη μορφή, να παγώσει λίγο το φιλέτο, το κοτόπουλο με τα υλικά του, οπότε μετά να μας είναι πιο ευχάριστο στο τηγάνισμα. Πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο, πάμε να δούμε για άλλη μια φορά τα υλικά που θα χρειαστούμε και επανερχόμαστε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το ρολό κοτόπουλο με λευκή σάλτσα είναι τα εξής: φιλέτο κοτόπουλο, αλάτι, πιπέρι, καρύκευμα για φιλέτο κοτόπουλο, μπέικον, προσούτο, μουστάρδα, μαϊδανό, φρέσκο βούτυρο, τριμμένη παρμεζάνα, γάλα,
αλεύρι, φέτες γκούντα, σκόρδο, ελαιόλαδο, αυγό και πανάρισμα για σνίτσελ. Τα ρολάκια μας τα έχουμε τυλίξει, τα βάλαμε στο ψυγείο, έχουν κρυώσει. Οπότε τώρα πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για το τηγάνισμα. Όπως έχουμε δείξει και σε άλλες εκπομπές, ξεκινάμε αλεύρι. Αυγό και πανάρισμα για σνίτσελ. Έχουμε ανοίξει το μάτι μας, έχουμε βάλει το λάδι μας. Να κάψει. Οπότε, όπως βλέπετε, πάμε τώρα να το βάλουμε στο τηγάνι μας. Θα κάνουμε το ίδιο και με το άλλο. Αλεύρι. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική φάση του μαγειρέματος, γιατί δεν θέλουμε να μας χαλάσει. Οπότε, πάμε τώρα και τοποθετούμε και το άλλο. Βάζουμε στην άκρη τα υλικά, γιατί και ο πάγκος μας δεν είναι πολύ μεγάλος. Τώρα, πάμε να δούμε τα σνίτσελ. Αυτή η φάση είναι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για να μην να τηγανιστούν σωστά. Πώς να τηγανιστούν σωστά? Λάδι να καίει, καυτό λάδι, επειδή είναι μεγάλη η επιφάνειά του και αρκετά παχύ, χοντρό το προϊόν μας, δεν είναι σαν τα σνίτσελ. Θέλει προσοχή τώρα. Ούτε να μας ανοίξει το σνίτσελ να το χάσουμε το γέμισμα, αλλά ούτε και να το κάψουμε. Το γυρνάμε. Τέλεια. Όπως βλέπετε, πρέπει να είσαι σε αυτή τη φάση από πάνω, να το προσέξουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, αφού τηγανιστούν και πιάσουν την κρούστα και γίνουν τα ρολάκια όπως πρέπει, μετά θα πάμε να κάνουμε την λευκή σάλτσα. Όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, προσπαθούμε να τηγανιστεί από όλες τις πλευρές. Δεν το βάζουμε μόνο από τις πλευρές που κάθεται καλά. Αν χρειαστεί, μπορούμε να το γυρίσουμε και να το κρατάμε με την τσιμπίδα, για να τηγανιστεί από όλες τις πλευρές ομοιόμορφα. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, απλά θέλει λίγο προσοχή αυτό το σημείο. Για να πετύχει το φαγητό και να σας βγει πολύ νόστιμο και ψημένο και τηγανισμένο από όλες τις πλευρές. Όταν θα το δείτε τελειοποιημένο, θα δείτε ότι είναι και αυτό ένα πολύ εντυπωσιακό πιάτο. Βλέπετε ότι το γυρνάω από όλες τις πλευρές. Και προσπαθώ να μην χαλάσω με την τσιμπίδα την εξωτερική κρούστα που έχουμε δημιουργήσει. Στη συγκεκριμένο λάδι είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ηλιέλαιο και όχι ελαιόλαδο, διότι το ελαιόλαδο θα σας το μαυρίσει περισσότερο λίγο εξωτερικά το προϊόν σας και θα σας το κάνει και λίγο πιο βαρύ σε γεύση. Τώρα, επειδή φτάνει στο σημείο που είμαστε έτοιμοι, θα πάρουμε ένα χαρτάκι να τραβήξουμε τα λαδάκια.
Έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο σημείο που είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα, αν νιώσετε ότι το φιλέτο το κοτόπουλο, έτσι όπως το έχετε τηγανίσει, μπορεί να μην έχει ψηθεί εσωτερικά, δεν είναι κάτι που θα χαλάσει το φαγητό σας και θα χαλάσει τη διάθεσή σας. Όπως είναι, το βάζετε σε ένα ταψάκι και το συνεχίζετε για λίγο σε υποθερμασμένος φούρνο στους 180 βαθμούς για άλλα 10 λεπτά ή με ένα τέταρτο. Μπορεί να κάνετε και αυτό. Τώρα, το σνίτσελ μας έχει τηγανιστεί, είναι πανέτοιμο, μας το δείχνει εξωτερικά. Οπότε, κλείνουμε το μάτι, κατεβάζουμε το τηγάνι με το σνίτσελ και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία μαζί με τη, να κάνουμε τη λευκή σάλτσα. Πάμε να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής και επανερχόμαστε. Πάμε τώρα να δείξουμε πώς θα κάνουμε τη λευκή σάλτσα. Προσθέτουμε φρέσκο βούτυρο. Φρέσκο βουτυράκι και προσθέτουμε και το σκορδάκι μας. Ωραία. Πάμε τώρα να ρίξουμε 2 κουταλιές αλεύρι με 2,5. Θέλουμε τώρα το αλεύρι να πάρει λίγο αυτό το λίγο χρυσαφή χρώμα και όταν πάρει το χρυσαφή χρώμα που θα καβουλιστεί δηλαδή λιγάκι το αλεύρι μας, τότε θα προσθέσουμε το γάλα. Τώρα το σκόρδο μαζί με το φρέσκο βούτυρο και το αλεύρι ανεβάζουν ένα, πραγματικά ένα πολύ ωραίο άρωμα. Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τώρα το γάλα μας. Έχουμε πιπεράκι. Αλατάκι. Και τώρα προσθέτουμε και τη μουστάρδα μας. 2 κουταλιές της σούπας. Έχει πάρει, αρχίζει να παίρνει αυτό ένα ωραίο χρώμα, η μίξη το γάλα με το αλεύρι που βάλαμε. Θα προσθέσουμε τώρα και την παρμεζάνα και η σάλτσα μας είναι πανέτοιμη. Έχει αρχίσει και πίζει. Κλείνουμε το μάτι. Γιατί θέλω να τη βγάλουμε έτσι, ούτε να είναι νερουλωτή, να είναι νερωμένη, αλλά ούτε και εντελώς να πήξει. Θέλουμε να πιάσει μια έτσι ωραία υφή. Όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, αυτό εδώ το αποτέλεσμα θέλουμε. Οπότε, έχουμε κάνει και τη λευκή μας σάλτσα, μπορούμε να την πούμε μουσταρδή σάλτσα. Θα δοκιμάσουμε λίγο. Εξαιρετική. Την κατεβάζουμε από το μάτι γιατί δεν θέλουμε να πήξει άλλο. Και τώρα, φέρνουμε το ρολό το κοτόπουλο, το κόβουμε φιλετάκια και πάμε να το σερβίρουμε. Πάμε να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής μας και επανερχόμαστε.
Είμαστε πλέον έτοιμοι. Έχουμε το φιλέτο κοτόπουλου που το έχουμε γεμίσει, το έχουμε τηγανίσει. Και εδώ ακριβώς έχουμε τη λευκή σάλτσα που την έχουμε βάλει και μπουστάρδα. Όπως βλέπετε εδώ με την παρμεζάνα που έχουμε ρίξει. Είναι ένα άρωμα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ αρωματική. Μπορούμε να τις προσθέσουμε και λίγο μαϊδανό και λίγο φρέσκια ρίγανη και έχουμε ένα πιάτο πολύ νόστιμο με αρκετά αρώματα. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο διότι έχει και το προσούτο, έχει το αλαντικό του, έχει τα τυριά του και η σάλτσα που πέφτει από πάνω τελειοποιεί κατά τη γνώμη μου αυτό εδώ το πιάτο. Οπότε, καλή σας όρεξη. Στο μαγειρίο Μιλωνάς κυριαρχεί η γεύση. Οι μερίδες είναι πλούσιες και χορταστικές, μαγειρεμένες παραδοσιακά με αγνά υλικά. Τηλέφωνο παραγγελιών 2421041100. Και τώρα για ευκολία των πελατών μας, στα καταστήματα Μιλωνάς πληρώνεται και με χρεωστική κάρτα.